Καλώς ήλθες και σήμερα. Ας ξεκινήσουμε. Όπως κάθε μέρα, πάρε μια άνετη θέση για εσένα. Και αν σου είναι βολικό, κλείσε τα μάτια σου ή απλά μπορείς να έχεις τα μάτια ανοιχτά, με το βλέμμα χαμηλωμένο, χωρίς να εστιάζεις κάπου συγκεκριμένα. Και πάρε μερικές αργές, βαθιές αναπνοές. Άρχισε να μετακινείς την προσοχή σου στην αναπνοή. Βάλε την προσοχή σου εκεί που βιώνεις την αίσθηση της αναπνοής σου πιο έντονα. Απλά άφησε την αναπνοή στη φυσική της λειτουργία. Αν είναι ρηχή, ας είναι ρηχή. Αν είναι βαθιά, ας είναι βαθιά. Μην προσπαθείς να την ελέγξεις ή να την αλλάξεις με οποιοδήποτε τρόπο. Και τη στιγμή που συνειδητοποιήσεις ότι το μυαλό σου έχει φύγει σε κάποια σκέψη, ίσως με τη μορφή εικόνων, λέξεων ή διαλόγων, παρατήρησε τη φύση της σκέψης. Από πού ήρθε και πού πήγε. Και έπειτα γύρισε την προσοχή σου μαλακά πίσω στην αναπνοή. Κάνε ένα γρήγορο body scan. Ξεκίνησε από την κορυφή του κεφαλιού σου μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών σου. Άρχισε να παρατηρείς αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διάθεση που μπορεί να έχεις σήμερα. Νιώθεις νύστα, ενέργεια, κούραση, ηρεμία. Φέρε την προσοχή σου και παρατήρησε οποιοδήποτε συναίσθημα εμφανίζεται. Καλωσόρισέ το και κάνε χώρο σε αυτό. Μπορεί να υπάρχουν συναισθήματα όπως λύπη, εφορία, ικανοποίηση, χαρά, θυμός, απογοήτευση. Παρατήρησε τα συναισθήματα. Συνήθως υπάρχουν παρόντα παραπάνω από ένα συναίσθημα. Δες αν μπορείς να επιλέξεις ένα από τα συναισθήματα που νιώθεις αυτή τη στιγμή ως αντικείμενο της διερεύνησής σου. Δεν χρειάζεται να είναι κάτι πολύ βαρύ.
παρατήρησε πώς κάνει την εμφάνισή του στο σώμα σου, με ποια αίσθηση. Είναι ίσως κάποια αίσθηση στο πρόσωπό σου, ένα συνοφρίωμα, σφίξιμο στα δόντια, ίσως με κάποια αλλαγή του καρδιακού παλμού. Αλλάζει κάπου η θερμοκρασία στο σώμα σου? Παρατήρησε. Υπάρχει κάποιο σφίξιμο στην κοιλιά ή σε κάποιο άλλο σημείο? Στην πλάτη ή τον αυχένα? Ίσως έχεις την τάση να το αποφύγεις ή να νιώθεις μία προσκόλληση σε αυτό. Όποιος και αν είναι ο τρόπος που εκφράζεται το κάθε συναίσθημα στο σώμα σου, αναγνώρισε ότι και αυτό είναι ουσιαστικά μία εμφάνιση στο πεδίο της επίγνωσής σου. Όπως η ήχη και οι σκέψεις. Και παρατήρησε ότι και τα συναισθήματα μεταβάλλονται. Έρχονται και φεύγουν, όπως ακριβώς η αναπνοή μας και οι αισθήσεις στο σώμα μας. Αν το συναίσθημα είναι πολύ δυσφορικό, φέρε την προσοχή σου ξανά πίσω στην αναπνοή. Άρχισε να φέρνεις την προσοχή σου εκ νέου σε ό,τι υπάρχει στην επίγνωσή σου αυτή τη στιγμή. Στην αναπνοή. Στους ήχους γύρω σου. Στις αισθήσεις του σώματος. Στα συναισθήματά σου. Ωραία! Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες αυτό το διαλογισμό. Είναι κάποιες στιγμές που είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να παραμείνουμε συνειδητοί. Όπως όταν μας επικρίνουν ή όταν μας αδικούν ή όταν μας επιτίθονται λεκτικά ή μας μειώνουν.
Για σήμερα αν θες, δοκίμασε μέσα στη μέρα σου ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για αυτές τις περιστάσεις. Την παύση. Σκέψου, αν όλοι είχαμε αυτή τη συνήθεια, πόσα λιγότερα email θα στέλνονταν. Πόσες λιγότερες προσβλητικές ή επιθετικές απαντήσεις θα δινόντουσαν. Πόσα λιγότερα αρνητικά σχόλια στα social media θα υπήρχαν. Για σήμερα, αν τύχει να νιώσεις ταραχή ή θυμό από κάποιο τη συμπεριφορά απέναντί σου, δες αν μπορείς να μην αντιδράσεις αμέσως και να κάνεις μία παύση. Να πάρεις μία αργή, βαθιά αναπνοή. Ιδανικά, να βγεις και να περπατήσεις για 5 με 10 λεπτά. Και έπειτα, να κάνεις τον εαυτό σου κάποιες χρήσιμες ερωτήσεις. Τι μπορεί να συμβαίνει στην προσωπική ζωή αυτού του ανθρώπου για να αντέδρασε έτσι? Ποιες θα είναι οι αρνητικές επιπτώσεις που θα πρέπει να διαχειριστώ αν αντιδράσω άσχημα? Πώς θα νιώσω για αυτή μου την αντίδραση ή επιλογή σε μία εβδομάδα, ένα μήνα ή ένα χρόνο? Ποια συμπεριφορά είναι πιο χρήσιμη για εμένα αυτή τη στιγμή? Θα σε δω πάλι αύριο!